στο έπαθλο, είχε πάρει η Άννα Βύση για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε τρία θεατρικά μουσικά που είχαν μεγάλη επιτυχία. Το έπαθλο λοιπόν θα πάρει η Άννα Βύση. Θέλω να σας ευχαριστώ μια που ξαναείχνε αυτό το λάθος. όχι με το όνομα της κυρίας Σεβίση, αλλά σε μια απονομή που είχα, που ήταν ο δίσκος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις που είχα κάνει. Ένας δίσκος που πραγματικά στο εξωτερικό για τις χιλιάδες πωλήσεις και ο μεγαλύτερος δίσκος εμπορικά τουλάχιστον, όσον αφορά την καριέρα μου. Είχα πάει στην... μόνο εγώ υπήρχε εκεί. Δηλαδή δεν γινόταν να γίνει λάθος. Για μένα ήταν στημένη όλη η βραδιά, για κανέναν άλλο. Και είπανε, ευχαριστούμε πολύ την Κέτη. Σε καταλαβαίνω. Εκεί δεν ήταν λογικό. Εδώ όπως παρακολουθώ την βραδιά είναι λίγο λογικό. Και τα λάθη. Μόνο λάθη. Αυτό είναι το τέλειο της βραδιάς. Το διαχειρίστηκες με χιούμορ όμως. Εντάξει παιδί, αφού μου έχει ξανασυμβεί. Και χειρότερα. Ήμουν μόνη μου εκεί. Τι έπαθε ο άνθρωπος. Καλά πάει και δίνουν τα βραβεία μουσικά. Από τόσο πάνω είναι καλλιτεχνικά, είναι για όλη τη διαθέατρη. Κάνει για πολλά πράγματα. Λοιπόν, πας να δώσεις ένα βραβείο και είσαι αδιάβαστος. Και μάλιστα πόσο δε. Αν αβήσει με Δέσποινα Βανδύ που πήγε και έπεσε στην περίπτωση. Ξέρεις τι, μήπως είχε κομπλάρει ο άνθρωπος από τον κόσμο, ξέρεις από το κοινό κάτω και του ξέφυγε. Παιδί μου, δεν διαβάζει το χάρτη μπροστά. Αφού διάβαζε. Δεν ξέρω, διάβαζε γιατί αφορούσε. Γιατί μπορεί να μην έπρεπε να το κοντά, παιδί μου, να τα είπε. Αλλά κάποιος του έγραψε, αν αβήσει, κάποιος του έγραψε λάθος το τέτοιο, οπότε δεν γνώριζε αυτό τι γίνεται, διάβαζε το ποιηματάκι. Και ήρθε όλη αυτή η ιστορία. Ο καημένος φάνηκε ατάραχος. Δηλαδή δεν έδειξε πανικό ότι οκ, συγγνώμη, ήταν εξής ήρεμος. Ότι οκ, έγινε το λάθος, δεν μας πειράζει καθόλου. Τι αναβήσει, τι Δέσποινα Βανδύ. Γι' αυτό. Γιατί γι' αυτό. Ή δεν ήθελε να το δείξει, ή κοκάλωσε, ή δεν μπορούσε να το δείξει. Ήταν ιδιαίτερα προσβλητικό αυτό που έγινε για τη Δέσποινα Βανδύ. Αν ήταν καμιά κομπλεξικιά στη θέση τη, θα είχε φύγει. Θα λέει εντάξει, φέρετε την αναβήση, πάρετε το βραβείο. Γιατί δεν είναι ότι έκανε λάθος το όνομα, απλά το έκανε και δύο φορές. Γελάνε την πρώτη φορά. Ναι. Καταλαβαίνει ότι έχει κάνει λάθος και μετά συνεχίζει πάλι η αναβίση. Δεν το συνειδητοποίησε. Ναι. Απλά κοίταγε, αν είδες, τα χάσε λίγο και κοίταζε. Σου λέει τώρα γιατί γελάνε, έγινε κάτι, κάποιος έπεσε, κάποιος χόντας. Γι' αυτό πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν δίνουν βραβεία, να υπάρχει ένας έμπειρος παρουσιαστής. Ακριβώς. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέλος του ή πρόεδρος, δεν ξέρω τι είναι ο άνθρωπος αυτός συγκεκριμένος. Mm-hmm. Που στα κορφιάτικα βραβεία και πάει τώρα, ας πούμε, για να το παίξει πρώτη μούρη στο καβούρι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να τα κάνει μόνο. Γι' αυτό έγινε αυτή η παρεξήγηση που έγινε. Ρεζίλη. Ρεζίλη και μεγάλο. Αυτό είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Εμένα ξέρεις τι μου θύμισε, stand-up comedy. Ότι και καλά είναι στημένο, ας πούμε, και γίνεται όλο αυτό. Δεν ήταν λίγο χιουμοριστικό όλο το. Αλλά ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Νομίζω ότι αυτό ο άνθρωπο δεν πρέπει να ξαναπάει σε μικρόφωνο μπροστά. Να σου πω κάτι, άμα ήταν τις παλιές εποχές που η Δέσποινα Βανδύ, όπως έχεις πει και εσύ, ήταν έτσι υπεροπτική. Βαρεμένη, θα σου λέγα εγώ. Μιλάμε, τι πρέπει, βαρεμένη, πες το. Ναι. Αυτό που λες θα έχει γυρίσει στην πλάτη και θα έχει εξαφανιστεί. Γιατί υποτίθεται ότι η Άννα Βύση ήταν η χειρότερη εχθρός της. Όχι, ήταν η μονομαχία. Ήταν η μονομαχία. Η Δέσποινα Βανδύ ήταν. Πήγε και είπε στην περίπτωση. Αλλά όπως είπε και η ίδια, στο παρελθόν την είχα πει και τη Γαρμπή. Και τη Γαρμπή, ναι. Εντάξει, το έχει υποστεί πολλές φορές αυτό. Και εδώ λέει ότι δικαιολογείται, τότε ήταν μόνη της. Ήταν στημένη βραδιά για τη συγκεκριμένη. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό που λες εσύ. Άπειρος ο άνθρωπος, είχε άγχος, ούτε συνειδητοποίησε. Εγώ πιστεύω θα το συνειδητοποίησε μόλις κατέβηκε κάτω. Και θα το εξηγήσαν. Δηλαδή εκεί που καθόταν φαινόταν ότι. Okay, εντάξει, τι να κάνει εκεί, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα διαφορετικά. Ήταν ένα μεγάλο λάθος από τα κορφιάτικα βραβεία. Ήταν ιδιαίτερα προσβλητικό όλο αυτό που έγινε. Και επαναλαμβάνω, το έσωσε η Δέσποινα Βανδύ. Θα μπορούσε κάλλιστα και δεν της έλεγε κανένας για τίποτα,
απολύτως να σηκωθεί να πάει να φύγει. Και ο ίδιος θα μπορούσε, αν είχε την εμπειρία, να το σχολιάσει και να το γυρίσει στο χιούμορ και να ξέρει να κάνει λίγο μια πλακίτσα. Γι' αυτό σου είπα πριν. Βάλε ένα παρουσιαστή να μπορεί να καλύψει τα λάθη. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.